Και διότι έχουμε, Νίκο, εισαγγελική παρέμβαση με αφορμή τις πολύ υψηλές τιμές στα πετρελαιοειδή παρά την πτώση στο αργό πετρέλαιο. Ακριβώς. Και ο εισαγγελέας γιατί ενέργησε έτσι? Γιατί διαπιστώνει ότι ενώ έχουν πέσει κατά 33% οι διεθνείς τιμές από το καλοκαίρι μέχρι και σήμερα, δεν έχουμε την αντίστοιχη μείωση στην τελική τιμή της αντλίας. Όντως, έτσι είναι. Το Brent από τα 110 δολάρια διαπραγματεύεται στα 70 δολάρια, στα 77 με τα στοιχεία της προηγούμενης Παρασκευής. Είναι και οι κάρτες τις οποίες έχουμε ετοιμάσει. Για έχουμε να καταλάβουμε όλη αυτή την πορεία. Ναι, ακριβώς. Από το ανώτερο σημείο, όπως βλέπεις, σαν 110 δολάρια το βαρέλι το καλοκαίρι, που έχει φτάσει την προηγούμενη εβδομάδα, που είναι και τα επίσημα στοιχεία. Επίσης, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει διαφορά στην ισοτιμία που ενδεχομένως ευρώ-δολαρίου, γιατί μην ξεχνάμε ότι εμείς αγοράζουμε τα καύσιμά μας σε ευρώ, αλλά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η ισοτιμία. Το δολάριο έναντι του ευρώ έχει ενισχυθεί. Βλέπουμε ότι η ισοτιμία το καλοκαίρι ήταν στο 1,36 ευρώ, τώρα είναι στο 1,25 ευρώ. Άρα εδώ ίσως να είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας. Βλέπουμε τις τιμές χονδρικής στην επόμενη κάρτα μας, δηλαδή η τιμή η οποία φεύγει το προϊόν από τα δηληστήρια. Ας δούμε λοιπόν πόσο βρισκόταν το καλοκαίρι, σε τι τιμή βρισκόταν το καλοκαίρι το καύσιμο. Πολιούνταν από τα δηληστήρια στο 1,60 ευρώ, και μιλάμε για την τιμή της αμόλυβδης, έτσι. Και τώρα πολείται στο 1,42 ευρώ. Δεν ακολουθεί την αντίστοιχη πτώση. Είναι μόλις 18 λεπτά το λίτρο η χονδρική. Και στη λιανική, θα αποδείξουμε λοιπόν το τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι μικρότερη η πτώση από την τιμή την οποία γνωρίζαμε. Το 1,71 το καλοκαίρι, με τις τιμές που γνωρίσαμε σε αντιστοιχεία πάντα χονδρικές και διεθνείς τιμές. Και βλέπουμε 1,55 ευρώ. Τι γίνεται όμως? Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτής της αγοράς είναι οι φόροι. Δυστυχώς, οι φόροι στη χώρα μας είναι στο περίπου 1 ευρώ. Δηλαδή, ό,τι και να γίνει, το 56 με 60% της τιμής των καυσίμων είναι οι φόροι. Το δηληστηριακό κόστος συν το κόστος των πρώτων υλών είναι περίπου το 40%. Εκεί απευθύνεται. Μετά πηγαίνουμε σε εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών συν μεταφορικά και τα πρατήρια, το οποίο είναι πολύ μικρό το περιθώριό του. Άρα, όποιος θέλει λοιπόν να παρέμβει, θα πρέπει να παρέμβει στο 40%, που είναι και η διεθνή τιμή, που είπαμε ότι επηρεάζεται μέχρι ένα ποσοστό, και από εκεί πέρα, αν όντως τα δηληστήρια περνάνε άμεσα την πτώση στη χοντρική τιμή. Μάλιστα, εκεί χτυπάει το κόκκινο δηλαδή. Εκεί χτυπάει το κόκκινο. Πάντως, χθες βγαίνει ο κύριος Γιακουμάτος, ο υφυπουργός αρμόδιος για θέματα εμπορίου, και επί της ουσίας ακυρώνει τον εισαγγελέα, δίνοντας στοιχεία τα οποία παρουσιάσαμε εν μέρη και εμείς εδώ, στοιχεία του παρατηρητήριου τιμών, και του λέει ότι κοιτάξτε, είναι στα χαμηλότερα της τελευταίας τετραετίας η λιανική τιμή της αμόλυβδης. Πράγμα που ενδεχομένως δεν το βλέπουν πολλοί καταναλωτές. Άρα δηλαδή είναι πολύ δύσκολο ο εισαγγελέας να αποδείξει σκροκέρδια στην αγορά καυσίμων στη χώρα μας. Μάλιστα.